Δωρεάν κορονοτέστ σε εργαζόμενους μεγάλων επιχειρήσεων ξεκινούν μαζί με σαφάρι ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα εργασιατέστινγκ.gov.gr για τεστ COVID-19 σε εργαζόμενους επιχειρήσεων με πάνω από 20 άτομα προσωπικό. Με ηλεκτρονική αίτηση, οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται προαιρετικά σε έως και δύο τεστ το μήνα δωρεάν. Ισχύει άδεια τριών ωρών για το τεστ δεν θα έπρεπε να υπάρχει όριο στου απασχολούμενου εργαζόμενου για να διεξάγει το τεστ, αλλά σε κάθε χώρο εργασία. Οι επιχειρήσει που κλείνουν αύριο 11 Φεβρουαρίου θα δηλώσουν τι αναστολέ έω την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. Οι εργαζόμενοι που δούλεψαν το πρώτο δεκαήμερο, για παράδειγμα στο Λιανεμπόριο, θα λάβουν αποζημίωση 342 ευρώ. Το πρόγραμμα των ελέγχων ήδη αναθεωρείται βάσει των νέων μέτρων και προσαρμοσμένο ανά επίπεδο επιδημιολογική επιβάρυνση. Αξιοποιώντα τόσο τι καταγγελίε που λαμβάνουμε, Όσο και πληροφορίε από άλλε πηγέ, όπω είναι τα social media. Σαφάρι εξαπολύουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στου χώρου δουλειά. Θα ελέγχεται η τήρηση των αποστάσεων, τη χρήση μάσκας, αλλά και τη υποχρεωτική τηλεργασία που πρέπει να προαναγγέλλεται για το 50% του προσωπικού. Καθώς τα σχολεία κλείνουν, επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών έως τρίτης γυμνασίου. Ο μηχανισμός συνεργασία επεκτείνεται έως 31 Μαρτίου. Καλλιτέχνε, ξεναγοί, εργαζόμενοι σε χιονοδρομικά κέντρα θα πάρουν 534 ευρώ ανά μήνα για Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Και οι άνεργοι τουρισμού επισητισμού 400 ευρώ για του ίδιου μήνε. Ξενοδοχεία 12 μήνη λειτουργία δικαιούνται υπό προποθέσει, ειδική ενίσχυση και επιδότηση εισφορών για 7 μήνε. Το δημόσιο θα λειτουργεί με το μέγιστο δυνατό ποσοστό τηλεργασία και το απολύτω αναγκαίο προσωπικό, ενώ θα δέχεται κοινό μόνο σε επίγουσε περιπτώσει και κατόπιν ραντεβού.